Ναι, όσον αφορά το κλίμα, Νίκο, αν μπορούσες να συγκρίνεις τις εικόνες που είδαμε από τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τις εικόνες, τα πλάνα από παλιότερα Υπουργικά Συμβούλια, θα έβλεπες έντονες διαφορές. Υπήρχε πολύ έντονος... Για να μπορούμε να δούμε τα πλάνα από το Υπουργικό, για να βλέπουμε και έχουν σημασία οι εικόνες. Ναι, Σοφία. Σήμερα θα διαπιστώσει κανείς έναν έντονο προβληματισμό, λιγότερα χαμόγελα, εγώ θα έλεγα και μια αγωνία για την επόμενη μέρα, προκειμένου να τρέξει όσο το δυνατόν καλύτερα και γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα το κυβερνητικό έργο, μετά το ηχηρό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και του περάσματος κάτω από τον πύχη του 33%. Αυτό είναι το ένα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε οδηγίες στους υπουργούς του, ζητώντας τους περισσότερη δουλειά, λιγότερα λάθη, καλύτερη συνεργασία μεταξύ υπουργών και υφυπουργών και καλύτερες συμπεριφορές. Αυτή η αποστροφή πηγαίνει στην αλαζονία και από εκεί και πέρα, όπως είπε, δεν κοιτάμε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε στο κέντρο. Αυτό που θέλει να κάνει ο ίδιος είναι αποτελεσματική δουλειά για το καλό του πολίτη, για το καλό του τόπου του, αναφερόμενος μάλιστα σε μια αδημοσίευτη συνέντευξη. Σοφία, ναι, τα είδαμε τώρα αυτά. Το ερώτημα είναι, εγώ θα επιμείνω, επειδή άκουσα τον Πρωθυπουργό την περασμένη Τρίτη στην πρώτη του συνέντευξη να λέει ότι το πρώτο πράγμα που πληρώσαμε είναι η ακρίβεια και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Απέκλεισε όμως μείωση του ΦΠΑ. Το ερώτημα μου είναι λοιπόν, υπάρχει σχεδιασμός για άλλες πολιτικές ώστε να χτυπηθεί πραγματικά η ακρίβεια? Και δεν εννοώ αυτό που λέει συνήθως ο Πρωθυπουργός, δηλαδή αύξηση εισοδημάτων, είναι το ένα θέμα. Μιλώ για το περιορισμό της εσχροκέρδειας και των αυξήσεων στα ράφια. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση, Νίκο, είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα όπλα και όλες εκείνες οι πολιτικές για να μπορέσει να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός και κυρίως στα τρόφιμα, αυτό που απασχολεί όλα τα νοικοκυριά. Τους τρόπους ακόμα δεν τους έχουμε μάθει. Ποια είναι τα όπλα αυτά που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση? Και συγκεκριμένο ο κύριος Θεοδωρικάκος, προκειμένου να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Πάντως, στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, η καταπολέμηση του πληθωρισμού και κυρίως στα τρόφιμα είναι ο πρώτος στόχος. Θα το δούμε στην πράξη αυτό. Ο δεύτερος είναι η υγεία, ο τρίτος είναι η αναθεώρηση των επιδομάτων, ο τέταρτος η στέγη, γιατί μην ξεχνάς ότι και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα νίκια πια είναι απλησίαστα για δύο νέους οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους. Και αδύνατη αγορά σπιτιού για ένα νέο ζευγάρι με το ύψος που έχουν φτάσει οι αγορές.